Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις της ξανθιάς γυναίκας την ημέρα της επίθεσης στην Ιωάννα, αλλά και την προηγούμενη. Είναι ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της. Η γυναίκα με την περούκα, την μπέσκα παρντίνα, τη μάσκα και το σακίδιο πλάτης τρέχει προς το ταξί στη Λεωφόρο Θησαίος. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται από το σημείο. Λίγα λεπτά πριν είχε ρίξει το βιτριόλι στην Ιωάννα. Η κάμερα ασφαλείας επιχείρησης της περιοχής έχει καταγράψει τις κινήσεις της την ημέρα της επίθεσης, αλλά και την προηγούμενη, όπου έγινε η αποτυχημένη απόπειρα. Το βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το πρωινό με τη Φέη Σκορδά. 19 Μαΐου, μια μέρα πριν την επίθεση, δείτε τη γυναίκα. Κατευθύνεται στο ταξί που έχει καλέσει με τηλεκάρτα. Φτάνει στο όχημα και ενημερώνει τον οδηγό ότι θα την παραλάβει σε λίγα λεπτά. Βάζει μπρος το σχέδιό της. Ακριβώς απέναντι την ίδια στιγμή φτάνει η Ιωάννα. Παρκάρει και κατεβαίνει από το κόκκινο αυτοκίνητό της. Η γυναίκα με την καπαρντίνα περνά κάθετα τη Θησαίως και τρέχει να την προλάβει. Της κόβουν όμως το δρόμο ένα λεωφορείο και ένας εργάτης. Καθυστερούν. Η τύχη εκείνη την ημέρα είναι με το μέρος της Ιωάννας. Η επίθεση ματαιώνεται. Η 35χρονη χάνει από τα μάτια της την Ιωάννα. Η κοπέλα έχει ήδη ανέβει στο γραφείο της. Η δράστης επιστρέφει στο ταξί και φεύγει. 20 Μαΐου, η ημέρα της επίθεσης. Η κάμερα συλλαμβάνει την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο, την γυναίκα με το βιτριόλι. Φοράει ξανά την μπέσκα παρντίνα, την περούκα και τη μάσκα. Ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαδρομή. Κατευθύνεται στο ταξί που έχει καλέσει, ενημερώνει τον οδηγό ότι είναι η πελάτησα που θα παραλάβει. Αποφεύγει να κοιτά ψηλά και να πλησιάζει το πεζοδρόμιο, καθώς γνωρίζει ότι υπάρχει κάμερα ασφαλείας που την καταγράφει. Από άλλη κάμερα της περιοχής καταγράφεται η άφιξη της Ιωάννας. Είναι το βίντεο που παρακολουθούμε από την πρώτη μέρα. Ξαφνικά βλέπουμε την Ιωάννα να τρέχει προς το φαρμακείο. Έχει δεχθεί την επίθεση. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 9:20 το πρωί, η γυναίκα με το βιτριόλι τρέχει στη Θησαίως. Περνάει ξυστά από τα αυτοκίνητα. Στα χέρια της έχει το μπουκάλι με το καυστικό υγρό. Μπαίνει στο ταξί και φεύγει από το σημείο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ο Γολγοθάς της Ιωάννας και οι έρευνες 23 ημερών των αρχών, μέχρι χθες το πρωί, όπου και συνελήφθη.